μόνο που έχουμε παραλάβει είναι 5 κλειδιά», είπε μεταξύ άλλων ο νέος δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, απευθυνόμενος στον προηγούμενο δήμαρχο Αντώνη Καμπουράκη. «Δεν έχουμε παραλάβει κάτι. Δεν γνωρίζουμε τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε. Και σας παρακαλούσα να γίνεται, όταν εσείς το επιθυμείτε, να γίνει μια διαδικασία όπως αρμόζει σε αυτό το Δήμο, το πλούσιο, δυνατό, οργανωμένο Δήμο, να γίνει μια πραγματική παράδοση. Το οφείλουμε στους πολίτες μας, το οφείλουμε σε εμάς που συνεχίζουμε και σε εσάς που ήσασταν και δήμαρχος της τετραετίας. Το βλέπω αυτό γιατί άλλο δημαρχείο, θυμάμαι εγώ πριν 5 μέρες, κι άλλο συνάντησα προχθές 8-9 το βράδυ στις 31 του μηνός, που μου παρέδωσαν απλά 5 κλειδιά. Που οι κλειδαριές είχαν αλλαχθεί. Οι προηγούμενες όλες ήταν καινούριες κλειδαριές με καινούρια κλειδιά. Θα σας παρακαλώ λοιπόν, όποτε εσείς θα το θυμείτε πραγματικά, να κάνουμε έστω μια καταγραφή και μια παράδοση όπως πρέπει. Αυτά και θα συνεχίσουμε διαδικασία όπως το πρέπει. Λειτουργούμε δημοκρατικά. Δεν έχει κανένα λόγο να πάρει το λόγο. Δεν έχετε, δεν αναφέρθηκα σε εσάς, δεν είναι προσωπικό. Εντάξει, έχω μιλήσει για τον Δήμαρχο κ. Καμπουράκη. Δεν ήσασταν εσείς Δήμαρχος. Ούτε είστε δική φάση παράταξή σας. Πάρτε το απόφαση από τώρα, γιατί βλέπουμε μια πενταετία που θα πρέπει να σας το επιθυμίζουμε συνέχεια. Δεν είστε επικεφαλής παράταξης. Υπάρχει επικεφαλής, θα απαντήσω επικεφαλής. Παρακαλώ πολύ, σε αυτό δεν με απευθύνω. Με όλο το σεβασμό πρέπει να απευθυνθώ στον πρώην Δήμαρχο. Εντάξει, αφήστε το σύντομο σχολιάστε. Σχολιάστε έξω στον τύπο μετά. Ζήτησα κάτι, παρακάλεσα κάτι, να σεβαστούμε το κτίριο, να σεβαστούμε τους θεσμούς, να σεβαστούμε ότι αυτό το Δημαρχείο έχει τεράστια ιστορία και περιουσία. Και πρέπει να αποφυλαχθεί. Και από αυτούς που έφυγαν, και εμείς όταν έρθει η ώρα να φύγουμε, να γίνει μια σωστή παράδοση παραλαβή όπως έχει γίνει σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Τουλάχιστον να τιμήσουμε τα βασικά πράγματα, τα θεσμικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.